Κύριε Σελέκο, φιλολαϊκά είναι τα μέτρα που προτείνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, αλλά εάν δεν μπει σε κάποια κυβέρνηση, θα μείνει σε επίπεδο προτάσεων. Θα μου επιτρέψετε λίγο στην αρχή να κάνω ένα σχόλιο σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Βεβαίως. Και όλο αυτό το δράμα που ζουν και οι δύο λαοί. Εδώ μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες στρατιώτες νεκρούς και σακατεμένους, όπως επίσης και πολλές χιλιάδες αθώους άοπλους πολίτες, οι οποίοι βιώνουν αυτόν τον πόλεμο, αυτές τις συνέπειες του τραγικού πολέμου. Εδώ θέλω να πω ότι αντί η χώρα μας να προσπαθήσει να πάρει πρωτοβουλίες για την ειρηνική διευθέτηση αυτής της κρίσης, είναι συμμετέχει στο μπλοκ του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Αμερικάνων, οι οποίοι ρίχνουν πετρέλαιο στη μεγάλη αυτή φωτιά που έχει ανάψει και δεν ξέρουμε πώς και με ποιο τρόπο και αν θα σταματήσει. Και μιλάμε τώρα και για την εμπλοκή της χώρας μας, δυστυχώς, εμπλοκή η οποία έχει πάρει πάρα πολλές μορφές, είτε με τις υποδομές οι οποίες δίνονται για την εξυπηρέτηση μεταφοράς όπλων και πυρομαχικών, έχουμε την Αλεξανδρούπολη, τη Σούδα, έχουμε το Στεφανοβίκιο στην Θεσσαλία, από όπου έφυγε το ελικόπτερο το οποίο καταρρίφθηκε πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα. Καταλαβαίνετε πόσο επικίνδυνο είναι αυτό για μια άμεση εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο. Αντί λοιπόν να πάρουμε σαν χώρα μέτρα για να δούμε για μια ειρηνική συμβίωση και επίλυση αυτού του προβλήματος, βρισκόμαστε και μάλιστα είμαστε από τους πιο πρόθυμους να ενισχύσουμε αυτόν τον πόλεμο, να ενισχύσουμε δηλαδή την Ουκρανία με όλα αυτά τα μέσα που σας είπα πριν, κάνοντας και τη χώρα μας μια απέραντη βάση, όπου σε μια πιθανή γενίκευση της κρίσης έχουμε και πιθανούς στόχους ακριβώς αυτές τις στρατιωτικές βάσεις που ανέφερα και προηγουμένως και πολλές άλλες που υπάρχουν στη χώρα μας. Τώρα, εμείς πραγματικά δεν θα μπορούσαμε σε καμία περίπτωση, έχοντας και την εμπειρία πολλών χρόνων, να στηρίξουμε μία κυβέρνηση η οποία από τη φύση της είναι αντιλαϊκή. Και να σας πω κάτι, κάνοντας περιοδίες αυτές τις μέρες, επαφές με πολύ κόσμο, λίγο τον ενδιαφέρει τον κόσμο τελικά αν θα βγει μια μονοκομματική κυβέρνηση, αν θα γίνει κυβέρνηση συνεργασίας, ποιος θα είναι πάνω. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι πως δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Πως στις 15 του μήνα τελειώνει ο μισθός ή η σύνταξή του. Ότι με ευθύνη και των δύο και των τριών κομμάτων που ψήφισαν τα μνημόνια, ψήφισαν τους εφαρμοστικούς νόμους, έκαναν το όχι ναι, παγίδευσαν τον κόσμο κόβοντας τις μισθούς και τις συντάξεις και παίρνοντας μέτρα κατά των δικαιωμάτων των εργαζομένων, εφαρμόζοντας πληστηριασμούς πρώτων κατοικιών, κόβοντας το ρεύμα σε σπίτια ανθρώπων που έχουν άμεση ανάγκη το ρεύμα, παίρνοντας μια σειρά από αντιλαϊκά μέτρα σε όλα τα επίπεδα της ζωής. Λίγο λοιπόν τον ενδιαφέρει τον κόσμο που έχει μειωθεί κατά 7,3 με επίσημα στοιχεία του ΟΣΑ. Το εισόδημά του το 2022. Όλα αυτά λοιπόν κάθονται, τα εκτιμούν και βλέπουν ότι όλα αυτά τα κόμματα τα οποία μας κυβέρνησαν μέχρι σήμερα, με οποιαδήποτε μορφή, γιατί έχουμε, ξέρετε, ποιος θα περίμενε πριν από 10 χρόνια, 15 χρόνια, ότι το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία θα έκαναν συγκυβέρνηση. Ποιος περίμενε ότι θα έμπαινε και η Δημάρ στην πορεία. Ποιος περίμενε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα έκανε κυβέρνηση με τους ΑΝΕΛ. Και ποιος περίμενε ότι για να ψηφιστεί το τρίτο μνημόνιο, το οποίο ήταν πάρα πολύ άγριο, τσάκισε κυριολεκτικά όλα τα δικαιώματα του κόσμου και μας έφερε σε αυτή την κατάσταση. Ποιος περίμενε ότι θα τσοντάρουν με τις ψήφους των βουλευτών και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, ούτως ώστε να περάσει το τρίτο μνημόνιο. Μάλιστα. Έχουμε λοιπόν μια πολιτική η οποία είναι αντιλαϊκή, βαριά, έτσι, πολύ επιθετική απέναντι στους εργαζόμενους και το λαό μας, και βέβαια το Κομμουνιστικό Κόμμα σε καμία περίπτωση δεν θα συμμετέχει σε μια κυβέρνηση Σαφές. Που θα συνεχίσει. Σκεφτείτε να είχαμε μπει, όπως έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015, να μπαίναμε σε μια κυβέρνηση η οποία πήρε όλα αυτά τα μέτρα. Πώς τα ακούτε εσείς αυτά? Μάλλον νιώθετε δικαιωμένος που είστε κάθετος σε μη συμμετοχή. Βεβαίως, πάντως αυτούς που κάνουν αντιγραφή όλους, γιατί όλοι κάνουν αντιγραφή, ο ένας
από τον άλλον, για την αντιγραφή αυτή θα τους τιμωρήσει ο λαός. Αυτό πιστεύουμε εμείς. Και να είστε σίγουροι ότι υπάρχουν πρόθυμοι, σαν έτοιμοι από καιρό, σαν θαραλέοι που έλεγε ο ποιητής, για να κάνουν κυβερνήσεις συνεργασίας μετά τις εκλογές. Αυτό είναι δεδομένο. Τις τελευταίες μέρες ακούμε πάρα πολλά πράγματα, πολύ ωραία λόγια. Τάζουν λαγούς με πεντραχίλια. Και βέβαια μετά τις εκλογές, μην τον είδατε τον Παναή. Θα βρουν διάφορες προφάσεις να πούνε ότι δεν μπόρεσαν να υλοποιήσουν το πρόγραμμα και αυτού ξανά από την αρχή. Έχουμε ζήσει αυτό το παραμύθι πάρα πολλά χρόνια τώρα. Δεν μπορεί να ανεχτεί άλλο ο λαός αυτή την κατάσταση. Δεν μπορεί να ανέχεται τις μίζες, τις business, τα τσουβάλια εκεί και οι σακούλες, οι πλαστικές και οι βαλίτσες που πηγαίνουν με χρήμα για να εξαγοράζουν συνειδήσεις και κυβερνήσεις. Και να πω κάτι, ακούγεται πάρα πολύ έντονα από το ένα κόμμα για ανάπτυξη για όλους, από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΣΥΡΙΖΑ δικαιοσύνη παντού. Για να δούμε τώρα, ανάπτυξη για όλους, τι σημαίνει. Σημαίνει για το λαό που βιώνει την ανεργία, τη φτώχεια, την ανέχεια, δύσκολες συνθήκες για αυτόν και για τη νέα γενιά, ή σημαίνει υπερκέρδη για την πλουτοκρατία. Αυτό το πλεόνασμα το οποίο έχει βγει και το οποίο έχει μοιραστεί στο κεφάλαιο είναι, βγαίνει από τους τσακισμένους μισθούς και τις συντάξεις των εργαζομένων. Από εκεί ακριβώς βγαίνει αυτή η κερδοφορία και η ανάπτυξη, η οποία πού πηγαίνει. Ακούστε κάποια νούμερα που πραγματικά προκαλούν τους εργαζόμενους και συνταξιούχους που προσπαθούν με 500, 600 και 800 ευρώ να βγάλουν πέρα. Με επίσημα στοιχεία για το 2022. Προκαλούν ήλιγκο αυτό βέβαια σε κάποιους αυτά τα στοιχεία, αλλά σε άλλους τρίβουν τα χέρια τους άλλοι. Λοιπόν, οι 150 εισηγμένες εταιρείες στο χρηματιστήριο κατέγραψαν λειτουργικά κέρδη το 2022 14 δισεκατομμύρια ευρώ και καθαρή κερδοφορία 10,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Όταν ο κόσμος προσπαθεί να πάει στη λαϊκή στις 1 και 2 η ώρα το μεσημέρι για να πάρει πιο φθηνά προϊόντα. Διένυμαν 2,5 δισεκατομμύρια σε μερίσματα, τα μεγαλύτερα από το 2009, και κοιτάξτε η φορολογία, γιατί ακούστηκε τώρα κάτι ότι από το 10 πήγε στο 5. Από το 15 που ήταν, ο ΣΥΡΙΖΑ την πήγε στο 10, μείωσε δηλαδή τη φορολογία των μερισμάτων και τώρα πήγε στο 5%. Καταλαβαίνετε λοιπόν αυτό ποιον ενισχύει. Ενισχύει το μεγάλο κεφάλαιο, ενισχύει αυτούς οι οποίοι κερδίζουν. Οι τράπεζες είχαν κέρδη 4,57 δισεκατομμύρια. Όταν οι τράπεζες παίρνουν το σπιτάκι ενός ανθρώπου ο οποίος έχει πάρει ένα μικρό δάνειο και με τα επιτόκια, παίρνουν τα σπίτια λαϊκών ανθρώπων και δεν μπορούμε να ανεχθούμε. Ποιος μπορεί να ανεχθεί και από εμάς εδώ, τους συνομιλητές τώρα, αλλά και από όλο το λαό, να βλέπουμε συνταξιούχους, να βλέπουμε ανάπηρους, να βλέπουμε ανθρώπους με ειδικές ανάγκες που να μένουν στον δρόμο κυριολεκτικά γιατί τους έχουν πάρει το σπίτι. Μπορούμε. Αυτή όμως την πολιτική την εφάρμοσαν και τα δύο κόμματα. Μάλιστα ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε και ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς προκειμένου να μην μπορεί ο κόσμος να αντιμετωπίσει τους πληστηριασμούς και έκανε και το ιδιώνυμο. Δηλαδή όποιος αντιδρά στους πληστηριασμούς να συλλαμβάνεται, να πηγαίνει στα δικαστήρια και έχουμε εμείς πραγματικά και είμαστε περήφανοι γι' αυτό και βουλευτές και στελέχη του ΠΑΜΕ και του εργατικού κινήματος αλλά και ανθρώπους της γειτονιάς οι οποίοι αντιστέκονται καθημερινά στους πληστηριασμούς και είναι και κατηγορούμενοι στα δικαστήρια. Την ίδια ώρα που άλλοι βουλευτές και ευρωβουλευτές έκαναν αυτό που σας είπα με τις μίζες και τις business. Να μην σας πω τώρα, υπάρχει μια κατάσταση. Motor Oil, καθαρά κέρδη, 967 εκατομμύρια. Η πρώην ΕΛΠΕ, η Hellenic Energy, στην ενέργεια 889,6 εκατομμύρια ευρώ. Να σας πω και εγώ ένα ωραίο. Η Τράπεζα Πυρός ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι θα δώσει ένα μέρισμα μαμούθ, κατά την ταπεινή μου άποψη. Επί της κερδοφορίας των 532 εκατομμυρίων ευρώ θα δώσει ένα 10% άτομοιρα στα μέρισμα, ενώ δεν έχουν πληρώσει τον αναβαλλόμενο φόρο με ευθύνη της κυβέρνησης φυσικά και των κυβερνήσεων. Λοιπόν, είδατε ότι αυτοί δεν προλαβαίνουν να μετράνε τα κέρδη τους. Λοιπόν. Ο κόσμος δυστυχώς δεν μπορεί να μετρήσει τα λίγα ευρώ για να ανταποκριθεί στις άμεσες ανάγκες που υπάρχουν.